να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Πρωτούλη, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Πρωτούλη, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το λέγαμε και πριν στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι υπάρχει μία αρκετά σημαντική αύξηση, ως τάση έστω, στα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, παρά το γεγονός ότι είστε ένα κόμμα που στέκεται απέναντι στα κόμματα εξουσίας, δεν δέχεστε, το έχετε καταστήσει απολύτως σαφές, να συμμετάσχετε σε καμία κυβέρνηση συνεργασίας. Πού κατά την γνώμη σας αποδίδεται αυτό το γεγονός, δηλαδή, ότι το ΚΚΕ εμφανίζεται ενισχυμένο? Ναι, εμφανίζεται όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, να συμπληρώσω και στις πραγματικές κάλπες που στείνονται. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγατε και εσείς πριν που σας άκουγα για την νίκη της πασχολαστικής. Την οποία σας την αμφισβητεί η Νέα Δημοκρατία, η ΔΑΠ όμως, έτσι, λέει ότι αυτή είναι πρώτη. Δεν την αμφισβητεί η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν το αμφισβητεί. Γνωρίζετε κι εσείς, γιατί είστε έμπειρος δημοσιογράφος, ότι η τελευταία φορά που πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στα γραφεία της ΟΝΕΔ για να πανηγυρίσει την νίκη της ΔΑΠ ήταν το 2019. Πιο πριν πήγαινε ο κύριος Σαμάρας, πιο πριν πήγαινε ο Κώστας Καρμαλής, θα θυμάστε. Λοιπόν, το 19 και μετά δεν γίνανε ευθυντικές εκλογές λόγω πανδημίας. Πέρυσι δεν ξαναπήγε ο κύριος Μητσοτάκης και φέτος ακόμα και το ότι είμαστε 10 μέρες πριν τις εκλογές και θα ήθελε να αξιοποιήσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Επίσης δεν ξαναπήγε. Είναι μια αποδοχή της ήττας της Νέας Δημοκρατίας στους φοιτητές. Τα αποτελέσματα, όπως είπατε, δεν αμφισβητούνται από κανέναν και δείχνουν αυτή η επιλογή των νέων ανθρώπων, τη συνειδητοποίηση, ακόμα μπορεί να είναι γιατί νέοι άνθρωποι είναι, θα έχουν μπροστά τους όλα τα ζητήματα για να διαμορφώσουν πολιτική και κοινωνική πείρα, αλλά δείχνει ότι από την πρόσφατη εμπειρία τους, ιδιαίτερα τα 4 χρόνια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, αναγνωρίζουν ποιος ήταν στο πλευρό τους, αναγνωρίζουν ποιος ήταν στο δρόμο, το αγώνα, αναγνωρίζουν ποιος υπεράσπισε τις διεκδικήσεις, τα αιτήματά τους, ποιος οργάνωσε την πάλη τους. Και επίσης, ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιείται ότι υπάρχει μια κοινή προγραμματική βάση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ασφαλώς τώρα προεκλογικά επιστρατεύονται διάφορα διλήμματα, εκλογές έχουμε, όμως αυτά, ακόμα και αυτά τα διλήμματα αφορούν το μεταξύ τους, μπορούμε να πούμε, ανταγωνισμό για το ποιος θα έχει το πιο αναβαθμισμένο ρόλο την επόμενη μέρα. Όχι όμως για την ουσία της πολιτικής που θα εφαρμοστεί. Είναι εντυπωσιακές οι συγκλήσεις. Πάντως, ναι, για ολοκληρώστε. Που υπάρχουν στα μεγάλα τα κύρια θέματα. Δηλαδή, στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, στα βασικά ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Δεν λέμε τώρα, εντάξει, εκλογές είναι. Θα βγει κάποιος, θα πει για ένα πας 150, ο άλλος θα πει όχι πας 150, επίδομα 200. Σε αυτά ναι. Λέμε όμως για τους βασικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής, τους βασικούς στόχους για μεγάλα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, για μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση του πολιτισμού μας, δηλαδή για τις στρατηγικές επιλογές που έχουν να κάνουν και θα ακολουθήσει η επόμενη κυβέρνηση, την οποία εμείς χαρακτηρίζουμε αντιλαϊκή. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν θα στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ούτε θα δείξει καμία ανοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση, αλλά από την πρώτη μέρα θα την αντιπαλεύσει. Αυτό είναι και κριτήριο. Μάλιστα. Στάση και ψήφου από χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι προσβλέπουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι θα είναι μια μαχητική, λαϊκή, εργατική, νεανική αντιπολίτευση απέναντι σε αυτή τη σκληρή κυβέρνηση που γνωρίζουμε από τώρα το πρόγραμμά της. Δεν είναι όμως λίγο αντιφατικό. Από 2 ή 3. Δεν είναι λίγο αντιφατικό, κύριε Πρωτούλη, το να έχετε από τη μία πλευρά, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και η δική σας έτσι, αίσθηση, μία άνοδο του ποσοστού του Κομμουνιστικού Κόμματος που σημαίνει αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, και από την άλλη να μην δέχεστε σχεδόν δογματικά κάθετα καμία συζήτηση για τη συμμετοχή σε μία κυβέρνηση με προοδευτικό
πρόσημο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, που θα μπορούσε ενδεχομένως η δική σας παρουσία να συμβάλλει ώστε να υπάρξουν κάποια μέτρα πιο φιλολαϊκά. Είμαστε, γι' αυτό είπα πριν, ότι είμαστε όλοι πιο έμπειροι. Δηλαδή τα ζήσαμε ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, να πάρουμε, μην πάμε πιο πίσω. Ας πάρουμε την τελευταία δεκαετία. Ζήσαμε τέτοιου είδους κυβερνήσεις. Μάλιστα ζήσαμε κυβερνήσεις μονοκομματικές, οι οποίες πριν καν ολοκληρώσουν τη θητεία τους μετατράπηκαν σε κυβερνήσεις συνεργασίας τεχνοκρατών που θα μας έλυναν το θέμα. Μετά συνεργασίας με ένα τυρκουάζ χρωμάτων. Μετά πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά, όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις, άσχετα τους επιθετικούς προσδιορισμούς, θέλω να πω, που χρησιμοποιήθηκαν και αξιοποιήθηκαν, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ποιο λόγο έχει ή ο λαός μας ποιο λόγο έχει να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να δείξει ανοχή σε μια τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση? Δηλαδή να δείξει ανοχή το ΚΚΕ για να μείνει σύνταξη στα 67 και να πάει αργότερα και στα 71, όπως λένε με το προσδόκιμο ζωής, για να μετατραπεί η χώρα μας σε ένα πέρατο ορμητήριο πολέμου και να φυτρώνουν οι βάσεις σαν τα μανιτάρια? Να δείξει ανοχή για να εμπορευματοποιηθεί παραπέρα η υγεία, για να ανοίξει ο δρόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Διαβάζω σήμερα τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, για παράδειγμα, στα Νέα, όπου το ρωτάνε για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και η απάντηση είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή εσείς θεωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, ναι, λέει ο μέσος όρος της χρηματοδότησης στο δημόσιο πανεπιστήμιο και μετά λέει βλέπουμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωραία. Εσείς η δήλωση της κυρίας Λινού, που στο ερώτημα αν έρθει η αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Δείχνει μια απίστευτη στρατηγική σύγκριση. Άρα είναι το ίδιο πράγμα ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κύριε Πρωτούλη? Δηλαδή στον ψηφοφόρο. Ναι. Τι λέτε δηλαδή. Είναι οι στρατηγικές συγκλήσεις. Αν ήταν το ίδιο πράγμα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θα υπήρξε η δυνατότητα εναλλαγής κομμάτων στη διακυβέρνηση. Θα ήταν το ίδιο κόμμα, αν ήταν ήδη. Όμως έχουν στρατηγικές συγκλήσεις. Δηλαδή, να το πούμε με ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν ο κύριος Γεωργιάδης, για παράδειγμα, ψήφιζε τα μνημόνια, έλεγε ότι δεν θα μου πάρει ο Τόμσεν τη δόξα. Πήγαινε και τα ψήφιζε με φανατισμό. Ο κύριος Τσίπρας ή τα στελέχη, για να μην αδικήσουμε τον κύριο Τσίπρα, τα στελέχη του έλεγαν ότι έκλαιγα από τον πόνο και τα ψήφιζα. Το αποτέλεσμα για το λαό ποιο είναι? Το αποτέλεσμα για το λαό είναι το ίδιο. Φορτώθηκε ένα τεράστιο βάρος χωροληστείας, φορτώθηκε ένα τεράστιο βάρος αντιλαϊκών αντεργατικών νόμων που μείωσαν το βιωτικό του επίπεδο, φορτώθηκε ένα βάρος τεράστιο χρεών και επίσης φορτώθηκε και την απογοήτευση και τη μυρολατρεία, τη λογική ότι δεν υπάρχει καμιά εναλλακτική, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε, να προσδοκούμε. Εδώ, εντός των τυχών αυτής της άγριας εκμετάλλευσης, θα πορευόμαστε όλα τα χρόνια. Απολύτως κατανοητό. Τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Τούτων δοθέντων και εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και έχετε ένα σημαντικό ποσοστό στην κάλπη της απλής αναλογικής, που ευνοεί κιόλας το κλίμα προς αυτή την κατεύθυνση, και εν ώψη της δεύτερης κάλπης όπου θα τεθεί πολύ σκληρά το δίλημα διακυβέρνησης, δεν φοβάστε ότι ενδεχομένως εκεί με την πόλωση και την οξύτητα θα μειωθούν σημαντικά, με την ανάγκη διακυβέρνησης? Ακριβώς, ναι, προφανώς, για το λόγο αυτό. Θα μειωθούν σημαντικά τα ποσοστά σας, ενώ με το ποσοστό της πρώτης κάλπης θα μπορούσατε ενδεχομένως να το αξιοποιήσετε προς την κατεύθυνση να επιβάλλετε κάποιους όρους? Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να τα βρούνε και από τις πρώτες εκλογές. Δεν υπάρχει πρώτη-δεύτερη κάλπη, δεν είμαστε τις αυτοδιοίκητες εκλογές. Α, έτσι πιστεύετε. Μπορούν να τα βρουν. Μάλιστα. Από τις πρώτες αυτές εκλογές. Ωστόσο όμως, αν δεν τα βρουν αυτή τη φορά, γιατί θα θέλουν να εγκλωβίσουν μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού στα κόμματά τους και με αυτό να κλείσουν σε δεύτερες εκλογές, εμείς πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις πραγματικής αποκάλυψης. Γιατί εκεί θα αποκαλυφθούν τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα, όταν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεγαλύτεροι. Και θα ενισχυθεί, λέτε, περαιτέρω το ΚΚΕ σε αυτή την περίπτωση. Εμείς θα παλέψουμε να ενισχυθεί παραπάνω και θα είναι και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, θα το δείτε από το βράδυ των εκλογών,
πώς θα αλλάξει και το χαμόγελο των ανθρώπων που θα έρθει και θα μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς για την επόμενη μέρα όλους, όχι μόνο του Κομμουνιστικού. Κύριε Πρωτούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Πρωτούλης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.